Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πριν από λίγες ώρες, η εθνική ομάδα πήρε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε εδώ, τελευταία σύνδεση με το Τόκιο, μαζί με την δική μας MVP των Ολυμπιακών Αγώνων, τη Μαρία Καόκη, η οποία έκανε όλη την ωραία δουλειά εδώ στην Αθήνα, για να μπορεί να μας παρουσιάσει όλες τις επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού και κυρίως των παιδιών του Πόλο που έγραψαν ιστορία και μας έφεραν το ασημένιο μετάλλιο. Έχουμε μαζί μας τον Αργύρη Θοδωρόπουλο, μέλος της καλύτερης εφτάδας του Ολυμπιακού Αγώνα. Στέλιο Αργυρόπουλο. Ε? Το Στέλιο Αργύρι. Τι είπα εγώ. Αργύρη Θοδωρόπουλο, μας γύρισε κάποια χρόνια πίσω. Καρφώνεσαι, κύριε. Στέλιο, δεν θα πω, αλλά γιατί το παρηγύρι. Λοιπόν, και το Γιώργο Αφρουδάκη, το άλλη γενιά που τον θυμάμαι πιο πολύ καλύτερα. Τον αρχηγό της αποστολής μας. Λοιπόν, Μαρία, εσύ θα τους χειριστείς καλύτερα. Εγώ θέλω να σας δώσω ολόψυχα συγχαρητήρια και να σας πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά για τη μεγάλη προσφορά που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν είναι αυτό. Το χρυσό. Καλά, χρυσή ήταν ούτως ή άλλως στις καρδιές μας. Έτσι, τη διαφορά με το ασημένιο είναι πολύ μικρή. 100.000 από το πριμ που έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, το μισό πριμ. Πηγαίνει στους πληγέντες από τις φωτιές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πολλά συγχαρητήρια. Πριν από λίγο έγινε αυτή η κίνηση. Και για να προχωρήσουμε, σας δώσουμε τον λόγο. Δεν σας βλέπουμε στεναχωρημένους, έτσι. Που πήρατε τη δεύτερη θέση, που χάσατε ένα τελικό. Εσύ, Γιώργο, μου φαίνεται λίγο περισσότερο ότι είσαι στεναχωρημένος σε σχέση με τον Αργυρόπουλο. Όχι, είμαι στεναχωρημένος και εγώ και ο Στέλιος και μάλιστα θα αποκαλύψω το διάλογό μας μετά το παιχνίδι. Ο μόνος που ήρθε και μου το είπε έτσι με παράπονο ότι Γιώργο, στο Παρίσι αυτό το μετάλλιο θέλω να είναι χρυσό. Αυτό μου είπε ο Στέλιος μετά το παιχνίδι ακριβώς, μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Αυτό δείχνει ότι είμαστε μια εθνική ομάδα εδώ στο Τόκιο η οποία δεν είχε ταβάνι. Σίγουρα είναι τεράστια επιτυχία αυτό που ζήσαμε εδώ πέρα, δεν είναι κάτι ιστορικό, αλλά νομίζω ότι θέλαμε το κάτι παραπάνω. Και σήμερα μας αφήνει έτσι μια γλυκόπικρη γεύση το παιχνίδι, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού φαινόταν οι Σέρβοι ότι ήταν καλύτεροι, αλλά όταν 6 λεπτά πριν το τέλος καταφέραμε και σοφαρίσαμε, εγώ εκεί τώρα πίστεψα ότι έχουν συνομωτήσει τα πάντα για να πάρουμε στο χρυσό μετάλλιο. Αυτό με στεναχωρεί. Ήταν μια ευκαιρία. Θέλαμε πάρα πολύ το χρυσό. Αυτό δείχνει πάρα πολλά για την ποιότητα της ομάδας μας. Εντάξει, τώρα καλύτερα να μιλήσει και ο πρωταγωνιστής, ο Στέλιος, ο οποίος είναι από τα πιο ταπεινά παιδιά που έχει η εθνική ομάδα, από τα πιο καλά παιδιά. Και είναι και όπως δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί, συμπεριλήφθηκε στις 7 καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού τουρνουά. Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλον Γιώργο, πιστεύω, έτσι δεν είναι. Όχι μόνο. Νομίζω ναι, ότι αδικηθήκαμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία γιατί, όπως βλέπετε στο πλάνο, ο Στέλιος έχει το μετάλλιο του, το οποίο μπορεί να είναι ασημένιο, αλλά σίγουρα είναι μετάλλιο, Ολυμπιακό μετάλλιο. Βεβαίως. Α, και τον βλέπουμε εδώ και σε ένα πολύ ωραίο πλάνο. Όλοι οι βραβεύσεις και ατομικές είναι πάντα σε δεύτερη μοίρα για μένα. Λοιπόν, πάμε στο Στέλιο. Στέλιο, να μας δείξεις το μετάλλιο πρώτα. Δείξε μας λίγο το μετάλλιο, λίγο πιο κοντά πλησίασε. Γιατί. Πολύ όμορφο είναι και το ασημένιο. Λοιπόν, η δική του Πόλο είναι η Μαρία, αλλά εγώ που έχω παρακολουθήσει παιχνίδια, έρηδα και τον τελικό. Για μένα είναι αυτό που είπες, Γιώργο, ότι οι Σέρβοι φαίνονταν καλύτεροι. Στη φάση που ισοφαρίσαμε και είχαμε την κατοχή, λέμε να μπει ένα γκολ, πώς πάμε το αλλάξουμε την ψυχολογία. Αλλά κατά γενική ομολογία, στο σημερινό μάτς ήταν καλύτεροι οι Σέρβοι. Είναι, αν παίζαμε σε άλλο ένα παιχνίδι μαζί τους, πιστεύεις θα ήταν διαφορετικά ή ήταν ο τελικός, ότι αυτοί ξέρουν από τελικούς, εμείς ήταν η πρώτη φορά και τελικά είχαν καλύτερη ψυχολογία. Ήταν καλύτερη και εγώ θα συμφωνήσω, δεν θέλω να τους αδικήσω. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Θεωρώ ότι ήταν καλύτερη. Είχαμε δύο ευκαιρίες εκεί πέρα, απλά να βρεθούμε μπροστά μια φορά, δηλαδή αυτό που κάνανε εκείνοι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμείς είχαμε απλά δύο επιθέσεις να το καταφέρουμε. Έχουν εμπειρία, ήταν οι 11 από τους 13, ήταν στην προηγούμενη Ολυμπιάδα και είχαν κατακτήσει το χρυσό. Αλλά είδαμε ότι δεν έχει και πολύ σημασία αυτό, σε αυτό το τουρνουά. Είχαμε ομάδες με μεγαλύτερη εμπειρία, τις οποίες τις κερδίσαμε και παίξαμε και καλά. Μπορούσαμε να το κερδίσουμε το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, ήταν η καλύτερη σέρβη, θεωρώ. Θα συμφωνήσω και εγώ με το Στέλιο, αλλά απ' την άλλη, παρατηρήσαμε σε αυτό το Ολυμπιακό τουρνουά ότι οι αποστάσεις έχουν κλείσει με τις μεγάλες ομάδες. Και πλέον έχουν όλοι, μάλλον θέτουν όλοι την ίδια υποψηφιότητα για το χρυσό. Σχεδόν την ίδια. Σωστά κατάλαβα. Ήταν οι Ισπανοί που παίξαν πάρα πολύ καλό τουρνουά. Και παίζουν και 3 χρόνια, έτσι, πάρα πολύ καλά. Οι Σέρβοι, μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Στέλιο μου, θα αποδυναμωθούν καθώς 7 παίκτες θα φύγουν και 7 στελέχη μεγάλα. Οπότε αυτό που λέει ο Στέλιος για το Παρίσι και το χρυσό στο Παρίσι, νομίζω έχει μεγάλη βάση. Εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο. Βεβαίως. Το εννοώ, βέβαια, το εννοώ όταν το είπα και στο Γιώργο. Απλά έχουμε το παράπονο, το έχουμε και γι' αυτό το μου βγήκε έτσι αυθόρμητα. Γιατί δεν φτάσαμε τυχαία μέχρι εδώ. Δηλαδή, δείξαμε κιόλας, δεν βρεθήκαμε κατά τύχη στο Ολυμπιακό τελικό και περάσαμε και μετά ξαναπήγαμε μια σταθερότητα και παίξαμε καλό πόλο, θεωρώ. Και βρεθήκαμε, οπότε θέλαμε να πάρουμε και το χρυσό. Τώρα έχει κλείσει ψαλίδα σίγουρα και σε αυτό το τουρνουά βρεθήκαμε εμείς από πάνω. Ο στόχος είναι να παραμείνουμε εκεί, να παραμείνουμε κοντά σε αυτές τις ομάδες, να τις κερδίζουμε και ίσως και μια μέρα να προσπαθούν αυτές να κλείσουν την ψαλίδα απέναντι μας. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι ο στόχος να βρισκόμαστε πάντα στην τετράδα. Και πάντα να διεκδικούμε μετάλλια, γιατί νομίζω πια το χάλκινο ήταν κάτι που το έχουμε σε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά λέγαμε όχι πάλι χάλκινο, έτσι. Δεν το θέλαμε. Εντάξει. Το είχαν καταφέρει πρώτα. Ο Γιώργος, Γιώργο, που το έχει καταφέρει, ξέρω πολύ καλά ότι ήθελε χρυσό. Ναι, σίγουρα. Και εκείνοι νομίζω χάσατε και τον ημιτελικό, έτσι, στον κόλ. Ήταν κάτι που μας είχε μείνει παράπονο και το 15 τα παιδιά το χάσαν στα πέναλτι. Ένας τελικός μας έλειπε. Αλλά μας λείπει και ένα χρυσό με την ίδια, άμα θέλουμε να το πούμε αυτό. Οπότε νομίζω ότι πλέον θα μας δώσει κίνητρο αυτό το μετάλλιο και θα προσπαθούμε πλέον να βρισκόμαστε τουλάχιστον στις 4 ομάδες. Θα το θεωρούμε αποτυχία. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Έγινε πριν 16 χρόνια το πρώτο βήμα, έγινε πριν 6 χρόνια το δεύτερο και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να θεωρούμε την Ελλάδα μεγάλη ομάδα και να θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε στην τετράδα. Είστε υπολογίσιμη δύναμη από τις ομάδες που είναι εκτός, φαντάζομαι λάβατε τα μηνύματα. Μίλησαν και οι Σέρβοι με τα καλύτερα λόγια για σας στη συνέντευξη τύπου. Ο ίδιος ο προπονητής ο Σάβιτς είπε πόσο σπουδαία ομάδα είναι η Εθνική Ελλάδας και πριν από τον αγώνα, τόσο ο Φιλίποβιτς όσο και ο Μάντιτς έλεγαν ότι δεν είναι εύκολη η ομάδα αυτή που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα σε αυτό το τελικό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σε εσάς προσωπικά είδα ότι πολλοί σας έπιασαν και σας μίλησαν στο τέλος, μετά τον αγώνα. Τι σας μετέφεραν? Να σας πει και ο Γιώργος που μάλλον μίλησε με τους πιο παλιούς. Βεβαίως. Ναι, εντάξει. Καταρχήν θέλω να πω, Μαρία, ότι η ψαλίδα δεν είναι ότι έχει κλείσει. Το είπε και ο Στέλιος, είμαστε πια στις κορυφαίες ομάδες. Ναι. Δεν έχουμε να κλείσουμε κάποια ψαλίδα με καμία ομάδα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ανήκουμε στο κλαμπ των ισχυρών, οπότε άμα κάποιος να θέλει να σκεφτεί να κλείσει την ψαλίδα, να σκεφτεί χώρες όπως η Ρωσία, το Μαυροβούνιο, η Αμερική, η Αυστραλία. Νομίζω ότι εμείς πια είμαστε στο κλαμπ των ισχυρών. Και όχι μόνο στο κλαμπ των ισχυρών, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Τα νέα παιδιά είναι
πολύ ταλαντούχα, είναι πάρα πολύ σωστοί αθλητές και νομίζω ότι η επόμενη τριετία, αλλά και η επόμενη εφταετία, ενώ μέχρι το Παρίσι το 2024, αλλά και μέχρι το Λος Άντζελες το 2028, αυτή η εθνική ομάδα θα είναι μεγάλη έκπληξη άμα δεν χαρίσει τη χώρα μας ένα χρυσό μετάλλιο της Παγκόσμιου, της Ευρωπαϊκού, της Ολυμπιάδα. Στεναχωρήθηκα σήμερα ιδιαίτερα γιατί όταν βρίσκεις έτσι μια ευκαιρία τόσο μεγάλη, δεν την αφήνεις. Γιατί μπορεί να πάρεις ένα χρυσό μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο, μπορεί να πάρεις ένα χρυσό μετάλλιο σε ένα ευρωπαϊκό, αλλά οι Ολυμπιάδες είναι κάθε 4 χρόνια. Και μπορεί να έχουμε καλύτερη ομάδα τη φετινή, μπορεί να είμαστε πιο πλήρεις, να έχουμε καλύψει όλες τις αδυναμίες μας και μια ατυχία, ένα άσχημο βράδυ να μας θερήσει μια πρόκληση όπως ήταν τώρα στο τελικό στο Τόκιο. Αυτό είναι που μας στεναχώρησε, που δεν ολοκληρώσαμε το 100% του θριάμβου, αλλά πιστέψτε με ότι έχουμε τόσο καλό υλικό από πίσω, τόσο καλό υλικό που πραγματικά θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές με την εθνική ομάδα από όλο, θα κυριαρχήσουμε και θα εδραιωθούμε στις κορυφαίες ομάδες της παγκόσμιας ποδοσφαίρας. Το στοίχημα λοιπόν είναι όμως, αυτά έχουν περίπου τα 7 χρόνια που έχουμε σίγουρα. Το στοίχημα για μας και σαν κολυμπητική μας ποδία είναι να προσθέσουμε και άλλα 10 χρόνια μετά από το 2028. Δηλαδή να έρθουν νέα παιδιά, να μπορούμε να έχουμε προπονητήρια να προπονούμαστε, γιατί έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα με τις πισίνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί η Ολυμπιάδα για μένα σημαίνει εικόνα που φτάνει στα σπίτια των Ελλήνων και όχι των Ελλήνων στην ηλικία τη δικιά μου και στην ηλικία του Στέλιου ή τη δική σας, των Ελλήνων που είναι παιδιά. Και σήμερα λοιπόν πολλά παιδιά καθίσανε το πρωί, ήταν το παιχνίδι, είδαν την εθνική ομάδα, μαθαίνουν από αυτά, γιγαντώνουν από αυτές τις εικόνες. Έτσι γεννιέται η αγάπη προς το άθλημα, η αγάπη προς την Ολυμπιάδα. Έτσι κι εγώ, πιτσιρικάς και ο Στέλιος νομίζω το ίδιο, βλέπαμε τις Ολυμπιάδες, βλέπαμε τις επιτυχίες των Έλληνων αθλητών και θέλαμε όλοι να μοιάσουμε σε αυτούς. Αυτό νομίζω σήμερα ήταν το μεγαλύτερο κέρδος μας, ότι μπήκε σε όλους τους Έλληνες η εικόνα η σημερινή και πολλά παιδιά θέλουν να έχουν πρότυπο τον Στέλιο Αργυρόπουλο, τον Γιάννη τον Φουντούλη, τον Άγγελ τον Πλαχόπουλο και όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές που στείλανε την εθνική ομάδα στο Αργυρό μετάλλιο. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, παραπάνω και από το μετάλλιο που φοράει ο Στέλιος, γιατί δεν κοιτάμε μόνο τα 7 επόμενα χρόνια, θέλουμε να κοιτάμε και τα υπόλοιπα 10-15 μέχρι, εντάξει, θα δούμε. Είναι η επένδυση στα επόμενα μετάλλια. Ακριβώς. Να ρωτήσω εγώ κάτι που δεν είμαι ειδικός. Τόσα χρόνια εγώ απορούσα πώς γίνεται το πόλο να φεύγουν γενιές, δηλαδή η δική σας που τη θεωρούσαμε την καλύτερη, τι θα γίνει στο μέλλον. Και τελικά βγαίνουν καλύτεροι. Και παρότι δεν είναι ένα δημοφιλές άθλημα, όπως π.χ. το μπάσκετ, στο μπάσκετ έχουν σταματήσει να βγαίνουν παίχτες και βλέπουμε το πόλο βγάζει και με όπως είπες και εσύ τώρα, μπήκε στα σπίτια όλων και θα παίξουν ακόμα περισσότερα παιδιά. Πώς το καταφέρνει αυτό το πράγμα το πόλο, είναι κληρονομιά, είναι ένα κλειστό κλαμπ που κρατάει τους αθλητές αυτούς που πρέπει και τελικά αναδεικνύεται. Πώς θα καταφέρνει το πόλο? Το πόλο, συγγνώμη που παίρνω τον λόγο, να το πει και μετά και ο Στέλιος, αλλά το πόλο έχει καταφέρει και έχει περάσει η νοοτροπία της σκληρής δουλειάς σε όλα τα σωματεία, σε όλους τους αθλητές. Αυτό είναι να προσθέσω από αυτό που είπες και εσύ, δεν έχουμε κολυμβητήρια καν, έτσι. Δεν έχουμε κολυμβητήρια, αλλά δεν έχουμε κολυμβητήρια, δεν έχουμε αθλητές. Πραγματικά, επειδή το ζω και σε σωματιακό επίπεδο τα προβλήματα, γιατί είμαι ηγούμε του Απόλλωνα Σμύρνη, άμα υπήρχε κολυμβητήριο διαθέσιμο προς οποιαδήποτε ομάδα. Πάει το τηλέφωνό της, είναι υπερζήτητη έτσι εδώ πέρα στην Αθήνα. Θεωρώ λοιπόν ότι η εθνική ομάδα, άμα υπήρχε μάλλον συγγνώμη κολυμβητήριο, το οποίο να μπορούσε να έχει ολική απασχόληση οι ομάδες του πόλου, νομίζω ότι θα γέμιζα παιδιά. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς όλα τα σωματεία, από τον Ολυμπιακό μέχρι και το τελευταίο σωματείο στην Κρήτη ή στην Εύρω, στερούνται από χώρο. Και πιστέψτε με, άμα είχαμε χώρο, το πόλο είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Θέλουν πάρα πολλά παιδιά να γραφτούν, να παίξουν. Απλώς δεν βρίσκουν χώρο να αθληθούν. Αλλά αυτό που για να κλείσω την τοποθέτησή μου, το μυστικό που είπες είναι ξεκάθαρα ότι χτίζουμε στο πόλο, με το παιδί επιλέγει το πόλο,
χτίζουν οι προπονητές μια νοοτροπία πρωταθλητή, μια νοοτροπία σκληρής δουλειάς και ότι περνάει σε όλα τα παιδιά ότι άμα δεν δουλέψεις δεν μπορεί να διακριθείς. Και το πιο τρανό παράδειγμα το έχω εδώ δίπλα μου, γιατί είναι παιδί της σκληρής δουλειάς, έχει δουλέψει πάρα πολύ για να έχει φτάσει εδώ που είναι, το ξέρω από πρώτο χέρι. Και πραγματικά αξίζει αυτό που ζει και αυτό που απολαμβάνει σήμερα το βράδυ, έχοντας το μετάλλιο στο στήλο του. Όταν γεννήθηκε ο Στέλιος, εσύ ήσουν, Γιώργο, ήδη... Μια πλάτα. Όχι, επειδή είναι πολύ ημερομηνιακές, του είπα όταν είχε τα γενέθλιά του στις 2 Αυγούστου, του λέω, Στέλιο, 6 Αυγούστου γυρνάγαμε από την Ατλάντα με τα τζιπ στο παλιό αεροδρόμιο που πήγαμε από το ελληνικό. Άμα θυμάστε, και πήγαμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ναι, που έγινε υποδοχή 2 εκατομμυρίων Ελλήνων στους δρόμους. Ο Στέλιος ότι ήταν 4 ημερών. Γιατί είναι γεννημένο 2 Αυγούστου 1996, αυτή η υποδοχή έγινε 6 Αυγούστου 1996. Απλά είναι άτυχος γιατί δεν μπορεί να έχει αυτή την υποδοχή, αλλά θέλω να μας πει πώς τα καταφέρνει, πώς βγήκε ο Στέλιος και έγινε πολίστας. Αυτό έχει είδε, τους, είδε στον Αφρουδάκη, τον Βλοντάκη. Του το είπα στις προάλλες, γιατί με ρώτησε πώς ξεκίνησα. Το είπα και του είπα συγκεκριμένα, έγιναν Ολυμπιακοί. Πάρα πολλά παιδιά ξεκίνησαν με τον ίδιο τρόπο. Έγιναν Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα. Μας πήγαν οι γονείς μας να δούμε πόλο, γιατί κάναμε κολύμβηση. Και ξετρελάθηκα. Και είπα, wow, αυτό θέλω να κάνω. Και ελπίζουμε να... Μου άρεσε, τι μου άρεσε. Μου άρεσε ότι έχει το στοιχείο της μπάλας, γιατί έπαιζα και εγώ ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Μου άρεσε το κολύμπι. Ο γκολ. Μου άρεσε ότι είχε επαφή, ναι, το γκολ, ότι πρέπει να είσαι καλός και μπροστά και πίσω. Δεν είναι μια θέση, ήταν γρήγορο στα μάτια μου. Ξετρελάθηκα. Ήταν και γεμάτο το στάδιο τότε. Και λέω, wow, έτσι θα είναι πάντα. Θυμάσαι ποιον αγώνα είδες, Στέλιο? Δεν πιστεύω να είδες το Λάδερο Ζήμ, φαντάζομαι. Όχι, όχι, όχι. νομίζω είδαμε τους Ιταλούς. Το καλό είδε. Το καλό είδε. Ναι, ναι. Και επίσης αυτό που πιστεύω εγώ για το πόλο είναι ότι αυτό που ο Γιώργος, ότι μαθαίνουν τα παιδιά, μαθαίνουν οι προπονητές τα παιδιά από νωρίς τη σκληρή δουλειά και τα παιδιά το μόνο τους κίνητρο είναι το όνειρό τους. Δεν έχουν κάποιο... Γνωρίζουν ότι στην πλειοψηφία τους δεν θα έχουν κάποιο οικονομικό όφελος από αυτό. Δεν θα έχουν κάποιο... Ακόμα και όταν έχουν, το δίνουν εκεί που το χρειάζονται. Μας δίνεις πάσα σε διακόπτω, αλλά εσείς που δεν έχετε οικονομικό όφελος πήρατε 200.000 και δώσατε τις 100. Πώς το αποφασίσατε αυτό? Ναι, μας έδωσε ο κ. Μαρνάκης 200.000, εντάξει. Ναι, είναι το πριν, θα μπορούσατε να το πάρετε εσείς, δεν είναι, να το μοιραστείτε. Ναι. Εντάξει, κερδίσαμε άλλα πράγματα εμείς. Κερδίσαμε αυτό το μετάλλιο που είναι... Δεν μπορεί να υπολογιστεί σε χρήματα. Και όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχασε αντίστοιχα πράγματα που δεν... Επίσης δεν μπορούν να υπολογιστούν. Είναι το άλλο άκρο, δυστυχώς. Εμείς είμαστε στον 7ο ουρανό αυτή τη στιγμή. Ένα σκαλί κάτω, βασικά. Και όλη η Ελλάδα ζει κάτι απέσιο. Μας δόθηκε ευκαιρία μέσα από τον κύριο Μαρνάκη να βοηθήσουμε και την εκμεταλλευτήκαμε. Φαντάζομαι ήταν υπόθεση λίγων λεπτών αυτή η απόφαση. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια γρήγορη απόφαση. Νομίζω ότι αυτό δείχνει κιόλας και το χαρακτήρα των παιδιών και το χαρακτήρα και το μέταλλο αυτής της ομάδας. Μετά από το μια... χαρακτήρα του αθλήματος, θα έλεγα. Ναι, έτσι είναι το πόλο. Όσο το ζούμε, το πόλο έχει πάντα. Έχει την τύχη να έχει καλλιεργημένα παιδιά πάντα. Παιδιά τα οποία διαπρέπουν σε πολλούς τομείς. Αυτό είναι το πόλο και αυτό που είπε ο Στέλιος. Και μακάρι σήμερα να κερδίσαμε έστω και έναν δύο αθλητές να μπορέσουν να έρθουν από Σεντρίου να γραφτούν στο άθλημά μας. Αλλά μακάρι να βρεθεί και χώρος για να παίξουν. Γιατί δυστυχώς είναι προνόμιο να βρίσκεις να παίζεις σε ομάδα πόλο. Έτσι είμαστε σε τέτοια δύσκολη θέση. Ήταν δύσκολες και οι προπονήσεις με την εθνική ομάδα αντίστοιχα, έτσι. Ναι, όλα τα χρόνια.
πάντα δεν έχουμε προπονητήριο. Τώρα μίλησα πριν από λίγο με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Είναι ευκαιρία μετά από την επιτυχία να μπορέσει η Εθνική Ομάδα να αποκτήσει το δικό της προπονητικό κέντρο. Δεν γίνεται το 2021 με τόσες επιτυχίες να μην έχουμε ένα προπονητικό κέντρο και να γυρνάμε σαν τσιγκάνοι σε κολληβητήρια που δεν μπορούν να γίνουν προπονήσεις σε υψηλό επίπεδο. Σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας, είμαστε μόνοι που δυστυχώς οι συνθήκες είναι τόσο κακές για το προπονητικό κομμάτι. Οπότε θα έχετε συνάντηση για αυτό το θέμα. Εντάξει, τώρα μην λέμε αρνητικά πράγματα. Το θέμα είναι ότι είναι σήμερα μια ιστορική στιγμή. Βέβαια, όπως είπε και ο Στέλιος, λίγο έτσι χαρά μας ήταν αυτές τις μέρες, δεν ήταν τόσο έτσι εντόνη, γιατί πάντα η σκέψη μας είναι στον κόσμο που περνάει δύσκολα, ιδιαίτερα στην Αθήνα και στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε για τα νέα. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος, πυροσβέστες, άνθρωποι, εθελοντές, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και προσπαθούν να σβήσουν και να μπορέσουν να περισσώσουν ό,τι μπορούν από αυτή την καταστροφή. Θέλω προσωπικά να τους ευχαριστήσω από εδώ από το Τόκιο. Τίποτα, αυτά. Εμείς συνεχίζουμε. Περιμένω, έχουμε ακόμα 2 μέρες εδώ πέρα στο χωριό. Τα βρήκατε τα πράγματά σας. Ναι, τα βρήκαμε. Θα κάτσουμε να κλείσουμε λίγο. Να κλείσουμε λίγο την πόρτα, γιατί θα φύγουμε τελευταίοι. Κλειδώσουμε. Φεύγουμε την Τρίτη το απόγευμα. Θα είμαστε στην Αθήνα Τετάρτη. Τα παιδιά να το χαρούν, να ξεκουραστούν και έρχονται ακόμα καλύτερα χρόνια. Να πούμε και τι εννοώ όταν ρωτάω, όταν βρήκατε τα πράγματά σας. Ναι, εξήγησε τι έχει γίνει. Η ομάδα έφυγε άρον-άρον από το κολυμβητήριο και την απονομή για να πάει στην τελετή λήξης. Είχαμε και σημεοφόρο το Γιάννη Φουντούλη. Σας είπαν ότι τα πράγματά σας θα πάνε με πούλμαν στο χωριό και επιδόθηκε η ομάδα στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού για να βρει πού είναι η σάκη των παιδιών. Αυτό, Μαρία, συγγνώμη που διακόπτω, έχουμε περάσει και άλλα που δεν τα έχουμε. Καλά, αλίμονο. Αλίμονο. Σήμερα πριν το τελικό πήγαμε σε άλλη έξοδο από αυτή που μας είχαν πει για να πάρουμε το πούλμαν. Τέλος πάντων. Δεν είναι οι Ιάπωνες πάνω, είναι το οργανωτικοί, δεν είναι και τόσο οργανωτικοί. Όχι, είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Ναι, είναι ευγενικοί. Θέλουν να σε βοηθήσουν. Θέλουν να σε βοηθήσουν. Δεν μιλάνε αγγλικά, νομίζω. Απλώς, δεν ξέρω αν έχουν μάθει. Έχουν λίγο πιο αργή σκέψη, θα έλεγα. Ναι. Ο τρόπος τους είναι τόσο οργανωτικός που δεν μπορούν να ξεφύγουν, να στρίψουν λίγο. Δεν είναι μεθοδικός. Δεν είναι μεθοδικός. Νομίζω, για να ήταν μεθοδικός, θα έβρισκαν και μια λύση σε ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται. Εγώ για να κλείσω, για να μην κουράζουμε και το Στέλιο, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που είχατε καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά στην Εθνική Ομάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σας δώσαμε και την ευκαιρία με τις επιτυχίες μας να μας στηρίξετε. Απλώς να σας παρακαλώ να είστε συνέχεια κοντά μας. Όχι μόνο όταν είναι να παίρνουμε. Η Μαρία πάντως είναι κοντά σας. Έχουμε και πρωταθλήματα Ελλάδος, έχουμε και ομάδες κόσμου στην Ευρώπη, έχουμε και παγκόσμια και πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι ο ηλεκτρονικός και ο έντυπος τύπος αξίζει να δώσει μια διαφορετική έτσι, όθηση στην Εθνική Ομάδα από αυτό που συνήθιζε τα τελευταία. Όταν ήταν και παλιά το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, δηλαδή είχε αντίπαλο Ολυμπιακός, υπήρχε πάντα προβολή του πόλου. Τώρα που βγήκε ο Στέλιος από τον Ολυμπιακό, θα είχε αντίπαλο Ολυμπιακός. Εντάξει, είχε και φέτος. Ήταν. Μην λέτε τέτοια πράγματα στο ειδικά στο Γιώργο. Όχι, ήταν πολύ ωραίο το πρωτάθλημα. Γίνονται προσπάθεια πάντα. Αλλά λείπει τώρα ο εθνικός, ας πούμε. Όταν εθνικός είναι η ομάδα του εθνικός. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αυτό προσπαθεί να πει τόση ώρα. Όχι. Εθνικός. Ναι, ο εθνικός στο πόλο είναι μια δύναμη που πάντα δίνει άλλη έγκλη. Όπως και να το κάνει. Ο αυτοκράτορας. Ακόμα είναι. Κατάλαβα. Τώρα θα τον περάσω Ολυμπιακό. Είναι θέμα χρόνου. Εμείς θα ευχαριστήσουμε τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάνατε υπερήφανος όσο δεν πάει άλλο. Όχι μόνο γιατί βγήκατε δεύτερη, αλλά και με ειδικά τις δηλώσεις σας όλο αυτόν τον καιρό. Με αυτό που κάνατε σήμερα. Και όπως και να το κάνω, το πόλο είναι ένα άθλημα που το αγαπάνε οι Έλληνες. Πάντα. Ήταν πάντα στους Ολυμπιακούς αγώνες. Εγώ που ήμουν πιο μικρός, πάντα έβλεπα τους. Από τον Αρώνη, από τον Παπαναστασίου, το. Πατέρα, από όλους αυτούς. Πάντα βλέπαμε το πόλο. Τώρα πετύχαμε αυτό που εγώ τόσα χρόνια το περίμενα και χάρηκα πάρα πολύ. Μας κάνατε περήφανος, επαναλαμβάνω.
Χάθηκε τώρα η... Δεν μπορούσαν να σας ακούσουν. Ήταν κάτι που πραγματικά όμως περιμέναμε. Λοιπόν, αυτό που λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μας ακούσατε γιατί χάθηκε η σύνδεση. Ναι, είναι σε άλλη γραμμή γι' αυτό. Πάλι θερμά συγχαρητήρια, ξεκουραστείτε. Σας περιμένουμε στην Ελλάδα και περιμένουμε και ένα χρυσό στο Παρίσι, όπως μας υποσχεθήκατε, γιατί το υποσχεθήκατε. Πιστεύω θα έρθει πιο νωρίς σε κάποια άλλη χώρα. Άλλο η Ολυμπιακή. Αν έρθει στο Παρίσι και το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο μας κάνει. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, καλή ξεκούραση, γιατί είναι μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν. Απολογισμός ήταν καλός. Τέλειος απολογισμός. Η δεύτερη θέση είναι μια πολύ μεγάλη θέση για την εθνική μας ομάδα. Να πούμε και πόσο δύσκολο είναι να κατακτήσει μετάλλιο σε ομαδικό σπορ. Λοιπόν, κάτσε να συγκεντρωθούμε πιο κοντά. Εγώ θέλω να σας παρουσιάσω και τη Μαρία Καούκη, η οποία είναι κοπέλα που κρύφτηκε. Είναι η MVP μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαμε εφτάδα. Ήταν στην πρώτη εφτάδα. Αυτά για μας. Ολοκληρώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η Ελλάδα πήρε 4 μετάλλια, 2 χρυσά, 1 σημαίνιο σε ομαδικό άθλημα που είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, 1 χάλκινο. Καλή παρουσία. Έχουμε πάει και καλύτερα, αλλά έχουμε πάει και πολύ χειρότερα. 6η καλύτερη παρουσία της Ελλάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Βάσει ήμασταν καλά. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά στην Ελλάδα και στο θέμα με τις πυρκαγιές. Είναι δύσκολη η κατάσταση που περνάει η Ελλάδα. Μακάρι να βγούμε νικητές σύντομα και σε αυτή την περιπέτεια. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.